MGTV, η ομογένεια κοντά σας. Και του συλλόγου Greek Homeowners Association σκέφτηκαν να προστατήσουν και να παρουσιάσουν κάτι το διαφορετικό. Όταν ιδρύθηκε αυτό το κέντρο πριν σχεδόν 25 χρόνια, είχαμε όνειρα εφικτά. Πράγματι, πήρε λίγο καιρό, αλλά προσπαθεί και η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται να παρουσιάζουμε κάτι το αξιόλογο. Πόψε, ακολουθήσετε κάτι το διαφορετικό από το σύνολο αρχαίας ελληνικής μουσικής Λύραυλος. Έχει βρεθεί σε πάπυρο. Ξέρετε, έχουν βρεθεί περίπου 60 μουσικά κομμάτια. Υπήρχαν, θα μου πείτε, νότες μουσικές. Υπήρχαν τότε και βέβαια. Δεν έμοιαζαν με τις σημερινές, έμοιαζαν με τα γράμματα της αλφαβήτου. Και έχουν αποκρυπτογραφηθεί σήμερα. Το κομμάτι αυτό που θα ακούσουμε το έγραψε ο ίδιος ο Ευρυπίδης. Είναι από την τραγωδία Ορέστης. Θα μου πείτε πώς ακουγόταν ο ηθοποιός χωρίς μικρόφωνο τότε σε 15.000 κόσμο. Το ξέρουμε πολύ καλά πως τα θέατρα είχαν καλή ακουστική. Καμιά φορά φόραγαν και τεράστιες μάσκες με ένα μεγάλο άνοιγμα εδώ στο στόμα και δυνάμωνε τον ήχο η μάσκα. Αυστηρά, αλλά πάντα δίκαια. Το κομμάτι αυτό είναι του Μεσομίδη. Ο Μεσομίδης ήταν μουσικός στην αυλή του αυτοκράτορα Ανδριανού, δεύτερος αιώνας μετά Χριστόν. Βλέπετε, υπάρχουν κομμάτια με όνομα συνθέτη, με χρονολογία σύνθεση. Ο Αχιλλέας μαθαίνει λύρα. Ο Ηρακλής. Κάτι σημαντικό για τον Ηρακλή που παίζει λύρα. Ο Ηρακλής δεν γύμναζε μόνο το σώμα, γύμναζε και το πνεύμα. Το ηχείο βλέπετε πως είναι ένα καβούκι χελώνας. Οι χορδές είναι από στριμμένο έντερο προβάτου, πολύ γερές. Απερίγραπτο, με μεγάλη σημασία εκπαιδευτικής, πολιτιστικής και νομίζω ότι τέτοιες εκδηλώσεις θα πρέπει να επαναλαμβάνονται. Εκείνο που με ενδιαφέρει και πραγματικά έθιξε ότι πρέπει να διατηρήσουμε την παράδοσή μας. Βρισκόμαστε στο Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μετά την μουσική παρουσίαση από τον Λύραυλο, ένα μουσικό γκρουπ που ήρθε από την Ελλάδα και μας παρουσίασε την αρχαία ελληνική μουσική από το 500 π.Χ. μέχρι σήμερα. Ευχαριστούμε να γνωρίσουμε την ιστορία της ελληνικής μουσικής και των ελληνικών μουσικών οργάνων, να ακούσουμε τους ήχους της αρχαίας Ελλάδος, να ακούσουμε τη μουσική που συνόδευε τα ομηρικά έπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Νίκο Ανδριώτη και τον πατέρα Απόστολο για τη φιλοξενία που μας προσέφερε στο Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο. Δίνος Ράλης, πραγματικά σήμερα ήταν μια ημέρα την οποία πρέπει να είμαστε περήφανοι για αυτή την εκδήλωση την οποία οργάνωσαν ο Σύλλογος Ιτσιρίων, το Greek American Homeowners και επίσης η Πυροδική Ομοσπονδία, γιατί ήταν κάτι το οποίο δεν νομίζω ποτέ η Ομογένεια είχε ευκαιρία η Ελλάδα ολόκληρη να δει αυτό το γεγονός, την παρουσίαση αυτού του έργου. Το μοναδικό της σημερινής συναυλία
και κάτι πολύ, το, πολύ διαφορετικό. Άλλωστε μιλάμε για μια συναυλία ομυρική και ο Όμηρος πάει πολλές χιλιάδες χρόνια πίσω. Το ότι αυτά που είδαμε, τα πνευστά όργανα, τα άλλα τα όργανα όλα, η σύνδεση με αφήγηση, με μουσική, με τραγούδι, ήταν κάτι το ανεπανάληπτο. Εγώ μπορώ να πω ότι στα χρόνια που υπάρχει το πολιτιστικό και κοντεύουμε 2 δουζίνες χρόνια, αυτό ήταν για πρώτη φορά που φιλοξενήσαμε εδώ και μακάρι να μας δοθεί η ευκαιρία να φιλοξενήσουμε και κάτι και άλλες συναυλίες αυτού του είδους. Οι άνθρωποι αυτοί έκαναν μια εξαιρετική δουλειά, η οποία δούλεψαν απάνω πάρα πολλά χρόνια, από ό,τι μου είπαν ο πατέρας μάλλον της οικογένειας, διότι ήταν ο πατέρας, η κόρη και ο γιος, προέρχονται από μια μουσική οικογένεια. 24 φορές έχει επισκεφτεί το Μουσείο του Λονδίνου για να δει απεικονίσεις από αυτά τα όργανα τα οποία τελικά έφτιαξε μόνος του και τα οποία είδαμε εμείς απόψε και απολαύσαμε. Ο κόσμος το καταχειροκρότησε. MGTV USA. Οι δραστηριότητες της ελληνοαμερικανικής κοινότητας με βίντεο και πλήρες ρεπορτάζ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας mgtvusa.com. Καλύπτουμε καθημερινά τα γεγονότα στην Ομογένεια. Επίσης, αναλαμβάνουμε την κάλυψη των εκδηλώσεών σας, γάμους, βαπτίσεις, παραγωγές διαφημίσεων, ντοκιμαντέρ. Τηλεφωνήστε μας στο 718-908-8729 ή επισκεφτείτε μας στο διαδίκτυο mgtvusa.com.